οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι είχαν πολύ βαρύ κίνημα. Η Ελλάδα κατατέθηκε πρώτη μεταξύ 15 χωρών της Μεσογείου σε καμένια έκταση αναδυτική πυρκαγιά. Μέχρι τις 20 Αυγούστου του 2021 έχουν καταγραφεί στη χώρα μας 66 μεγάλες δασικές πυρκαγιές, οι οποίες έκοψαν συνολικά έκταση ίση με 1.264.000 θέματα. Η εμπειρία των φετινών πυρκαγιών ανέδειξε τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού και της ελληνικής πυροσβεστικής σε μέσα πυρόσβεσης, σε εκπαίδευση του προσωπικού της, αλλά και αδυναμίες συντονισμού των δυνάμεών της. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι τα αεροπλάνα είναι γερασμένοι και κάτοικοι των πληγέντων περιοχών ανέφεραν ανικανότητα πυρέσβεσης. Μάλιστα, οι κάτοικοι στην Εύβοια αντιπαρέτηταν την αποτελεσματικότητα των Ελλήνων πυροσβεστών με τους ρημάνους πυροσβέστες. Το NGR ανέφερε ότι κάτοικοι στην Εύβοια έλεγαν «μαζέψτε τους ρημάνους», ηρωνικά προφανώς, «μαζέψτε τους ρημάνους πυροσβέστες γιατί θα τα σβήσουν όλα». Θα θέλαμε μαζί σας να ανακλείψουμε τις αιτίες των πυρκαγιών, ποια ήταν τα προβλήματα και τις ενδεχόμενες λύσεις. Αρχικά θα θέλω από εσάς μια γενική τοποθέτηση. Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχω σημειώσει κάποιες λέξεις από την ερώτηση που κάνατε. Η πρώτη λέξη που έχω σημειώσει είναι η λέξη έκταση, η καμένη έκταση. Η καμένη έκταση δεν είναι δείκτης τον οποίο μπορεί να κοιτάξει κανείς μονοσήμαντα και να βγάλει συμπέρασμα για το αν πήγε καλά ή άσχημα μια αντιπυρική περίοδος ή αν ήταν αποτελεσματική η δασοπυρόσβεση. Υπάρχουν πυρκαγιές που καίνε με χαμηλή ένταση, μεγάλες εκτάσεις και αναζωογονούν το δασικό οικοσύστημα. Με αυτό δεν προσπαθώ να δημιουργήσω κάποιο άλοθη για την όποια κυβέρνηση, την τωρινή ή την οποιαδήποτε κυβέρνηση στο μέλλον, αλλά προσπαθώ μέσα σε αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί σύγχυσης και ανασφάλειας για τους συμπολίτες μας, ξεκινώντας τη συζήτηση, να δείξω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, δεν εξηγούνται εύκολα, γι' αυτό και οι λύσεις δεν είναι τόσο δημοφιλείς ή εντυπωσιακές πάντα όταν μιλάμε για τη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Η δεύτερη, και μπορώ να το εξηγήσω αν θέλετε με κάποια δεύτερη ερώτηση περισσότερο αυτό. Αντίθετα, μάλιστα, αντί να κοιτάξουμε μερικές φορές την έκταση, μπορούμε να κοιτάξουμε την ένταση με την οποία έχει περάσει μια πυρκαγιά από κάπου και τη δρυμύτητα του φαινομένου, που σε συνδυασμό με κάποια άλλα χαρακτηριστικά του τοπίου μπορεί να μας δείξουν πού πραγματικά έχει λάβει χώρα αυτό που λέμε οικολογική καταστροφή και πού όχι. Η δεύτερη λέξη που σημειώνω από την πρώτη σας ερώτηση είναι τα μέσα, τα περίφημα γερασμένα, περισσότερο ή λιγότερο μέσα. Η απάντηση σε αυτό, στην προσπάθειά μου να είμαι σύντομος και συνοπτικός, γιατί αν είχαμε περισσότερο χρόνο θα το αναλύαμε και αυτό περισσότερο, είναι ότι η ποσότητα δεν είναι η λύση. Θα δώσω κάποια παραδείγματα για να γίνει περισσότερο κατανοητό στους συνανθρώπους μας. Εάν η λύση ήταν η ποσότητα, τότε το αποτελεσματικό, ανασχετικό, αντιπλημμυρικό φράγμα θα ήταν το μεγάλο φράγμα. Αντίθετα, τα αποτελεσματικά, ανασχετικά, αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά φράγματα είναι τα μικρά φράγματα κοντά στους υδροκρίτες που βοηθούν στο νερό, το νερό μάλλον, να μειώσει την ταχύτητά του, να κατησδύσει και να εμπλουτίσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Ανθεκτικό στο σεισμό σπίτι δεν είναι το σπίτι που έχει μεγάλες ποσότητες σκυροδέματος, είναι το σπίτι εκείνο που έχει φτιαχτεί με την επιστήμη και την τέχνη και το συνδυασμό σκυροδέματος και σίδερου που το καθιστά ανθεκτικό. Τρίτο παράδειγμα και τελευταίο, εάν η ποσότητα μας έδινε τη λύση σε αυτά τα προβλήματα τόσο εύκολα και απλά, τότε όλοι οι μεγάλοι στρατοί στην ιστορία θα είχαν νικήσει όλους τους μικρούς. Αυτό, ξαναλέω, μπορούμε να το αναλύσουμε. Κρατάμε ότι η ποσότητα και τα πολλά μέσα δεν μας λύνουν το πρόβλημα. Συμπληρώνουμε δε ότι εδώ χρειάζεται να επισημανθεί και κάτι ακόμη. Κανείς δεν πρέπει να βλέπει το πρόβλημα ως έναν μόνιμο και διαρκή ανταγωνισμό μεταξύ καταστολής και πρόληψης. Ίσα-ίσα, ανεξάρτητα με το ποιος είναι ο κατασταλτικός μηχανισμός, τον θέλουμε να είναι ισχυρός, μπορούμε να δούμε και να αποφασίσουμε για το πόσο αντέχουμε να έχουμε το κατασταλτικό μας μηχανισμό μεγάλο, περισσότερο ή λιγότερο. Ανεξάρτητα λοιπόν από την ισχύ του κατασταλτικού μηχανισμού, αυτό που χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει και λείπει είναι να τον βοηθήσουμε με τις κατάλληλες προληπτικές ενέργειες να αποδώσει κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Γιατί αυτό που ξέρουμε σίγουρα
όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλες τις χώρες του κόσμου, είναι ότι όσο μεγάλος κι αν είναι, χωρίς καμία προληπτική ενέργεια, είναι καταδικασμένος να αποτύχει στις δύσκολες αντιπυρικές περιόδους. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί από όλες τις πλευρές, ακόμα και από φιλικευευτικά ΜΜΕ, δηλαδή μέσα μαζικής επικοινωνίας, site ή εφημερίδες. Δηλαδή ότι ο κρατικός μηχανισμός απέτυχε παταγωδώς στο επίπεδο της πρόσληψης, στο επίπεδο των μέσων και στο επίπεδο του γενικού στρατηγικού σχεδιασμού. Να δώσω ένα παράδειγμα που λένε όλοι. Αφαιρέθηκε η πυρόσβεση από την δασική υπηρεσία και δόθηκε στο ΙΠΟ, το οποίο είναι, το θεωρούν περισσότερο εγκληματική επιλογή. Σε αυτά μιλάμε, όχι για το αν θα γίνονται πυρκαγιές, προφανώς θα γίνονται. Τη δασική υπηρεσία τη σεβόμαστε όλοι, όπως σεβόμαστε επίσης και τους πολλούς άξιους ανθρώπους που υπάρχουν στο πυροσβεστικό σώμα. Προβλήματα οριζόντια συνεργασίας υπάρχουν, ανταγωνισμοί και έρηδες υπάρχουν, δεν ακούνε όλοι οι άνθρωποι τη συνείδησή τους με τον ίδιο τρόπο. Τέτοια ζητήματα υπάρχουν γενικότερα στη ζωή μας. Όσο ασφικτικό μπορεί να είναι τα πάντα να βρίσκονται κάτω από κάποια κρατική εξουσία, άλλο τόσο προβληματικό είναι το να βρίσκονται όλα κάτω από μία υπηρεσία, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, δημιουργώντας μία κατάσταση μέσα στην οποία δεν μπορεί να ευδοκιμήσει η σύνθεση των σε εισαγωγικά διαφορετικών απόψεων. Σε σχέση με την βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Δεν την καταδικάζουμε συνολικά, δεν είμαστε απέναντι συνολικά, αλλά αυτή πάλι, για όσους ασχολούμαστε, μας δείχνει η βοήθεια ότι πάλι η ποσότητα δεν λύνει το πρόβλημα. Είδαμε πυροσβέστες από κάποιες χώρες να προσπαθούν να συμβάλλουν, να συνδράμουν, να βοηθήσουν, έχοντας σηματισμό τελείως ακατάλληλο και έχοντας εγκαταστάσεις πυροσβεστικές επίσης τελείως ακατάλληλες. Πολύ βαριές, μεγάλης διατομής κτλ. Αυτά, σας ξαναλέω, μπορεί να σας φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά δείχνουν σημειολογικά το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αξιοποιήσουμε τα μέσα και όχι να έχουμε σ' όλοι και καλά περισσότερα ή λιγότερα μέσα. Με λίγα λόγια, με τα ίδια μέσα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και αποδοτικοί εάν σχεδιάσουμε με βάση τα χαρακτηριστικά του φαινομένου και αν καταφέρουμε, αν το θέλουμε, και αυτό δεν είναι ζήτημα της συγκεκριμένης κυβέρνησης, το ξαναλέω, έχει συμβεί και με άλλες κυβερνήσεις, δυστυχώς, εάν θέλουμε πραγματικά να συνθέσουμε και να συζητήσουμε οριζόντια με εξωστρέφεια οι υπηρεσίες μεταξύ μας. Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν και δεν πάρθηκαν στον τομέα της πρόληψης. Μιλάτε για την πρόληψη. Πρόληψη είναι τρία πράγματα. Είναι έγκαιρος εντοπισμός, είναι μελέτη των κινητήριων δυνάμεων που οδηγούν στα αίτια έναρξης δασικών πυρκαγιών και είναι και δασοκομικοί χειρισμοί, νομοθετικές παρεμβάσεις που ουσιαστικά μας βοηθούν όταν μια πυρκαγιά ξεκινήσει είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση και δεν την αντιληφθούμε όσο είναι ακόμα, να το πούμε απλά, μικρή, να μην μπορεί να αναπτύξει μεγάλες εντάσεις, επειδή εμείς έχουμε φροντίσει από το χειμώνα να διαχειριστούμε τη βλάστηση εκεί που μας έδειξε η ανάλυση του δασικού οικοσυστήματος με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε η πυρκαγιά να έχει μικρά μήκη φλόγας και ο πυροσβέστης με μεγαλύτερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να μπορεί να τη σβήσει. Θα επιμείνω λέγοντας ότι οι πολιτικοί που θα αντιληφθούν το πρόβλημα στις βασικές του διαστάσεις θα ξεκινήσουν και εκείνες τις ενέργειες που θα δώσουν και μεσομακροπρόθεσμα αποτελέσματα και ωφέλη και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη έρχονται με την ενημέρωση των πολιτών. Δηλαδή, εύκολα σχετικά, χωρίς πολλά χρήματα, ενημερώνεις τους συμπολίτες σου για το τι χρειάζεται να ξέρει, έτσι ώστε να έχει προετοιμασμένο σπίτι και να είναι ο ίδιος ασφαλής με την οικογένειά του. Για ζητήματα αυτοπροστασίας. Εάν το κάνεις αυτό και το κάνεις πετυχημένα. Σε αυτά που λέτε, παρακαλώ. Ο κύριος Γαβριήλ Ξανθόπουλος είχε πει, για παράδειγμα, ότι ήταν εγκληματικό το ότι εκενωθήκανε χωριά. Τη στιγμή μπορούσαν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Δηλαδή και δεν έκανε προσλήψη η κυβέρνηση και στη διαχείριση της πυρκαγιάς, των πυρκαγιών, έκανε εγκληματικά λάθη. Αυτό λένε. Η οργανωμένη απομάκρυνση. Δεν είναι θέμα πολιτικής κριτικής, δηλαδή, για να γίνει πολιτική κριτική στην κυβέρνηση. Η οργανωμένη απομάκρυνση δεν πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια, όμως πρέπει να έχουμε. Πρέπει να έχουμε την. Το λέμε και το υποστηρίζουμε. Όλοι όσοι, σας ξαναλέω, σεβόμαστε την επιστημονική μέθοδο και τα αποτελέσματα της επιστημονικής ανάλυσης, ότι πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η οργανωμένη απομάκρυνση, το ξαναλέω, πρέπει να είναι η εξαίρεση στην πατρίδα μας και όχι ο κανόνας, χωρίς όμως να λέμε ότι ποτέ δεν χρειάζεται να πάμε σε μια τέτοια λύση. Υπάρχουν περιπτώσεις χωριών που βρίσκονται σε απότομες πλαγιές, με πυκνή βλάστηση. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα
εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο επιχειρησιακό θέατρο είναι ότι μία υπηρεσία δεν ξέρει τι κάνει η άλλη υπηρεσία. Δεν το λέμε επίσης. Με βλέπετε τόσο προσεκτικό, γιατί πραγματικά ποτέ μου δεν ήταν, ούτε θα είναι ποτέ. Δεν πιστεύω ότι βρίσκεται εκεί η λύση. Δεν είναι η πρόθεσή μου να κατηγορήσω καμία υπηρεσία, αλλά θα αναφέρω συγκεκριμένους φορείς και υπηρεσίες, γιατί είναι αυτές οι οποίες προσπαθούν κατά τη διάρκεια κατά την εξάπλωση μιας δασικής πυρκαγιάς. Συνδράμουν, υποστηρίζουν. Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ακτοφυλακής και του ελληνικού στρατού πρέπει να καταρτιστούν. Όχι για να έρθουμε εμείς κάποιοι ειδικοί να τους κουνήσουμε το δάχτυλο. Όχι γι' αυτό. Ούτε γιατί πιστεύουμε ότι η επιστήμη έχει λύσεις για τα πάντα. Ούτε γι' αυτό. Αλλά γιατί πρέπει, αν θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα, φιλελεύθερη και μια δημοκρατία δυτικού τύπου, πραγματικά πρέπει όταν λες στον αστυνομικό, στο όποιο σημείο τον συναντήσεις, και πολλές φορές έχουμε συναντήσει και έχουμε συνεργαστεί πολύ ωραία μαζί τους. Όταν λες σε οποιονδήποτε αστυνομικό, είμαι ο ειδικευμένος εθελοντής πολιτικής προστασίας τάδε με αριθμό μητρώου τάδε, ή είμαι ο εθελοντής πολιτικής προστασίας της ομάδας τάδε που έχει αριθμό μητρώου τάδε και πάω να συναντήσω εκείνους από το πυροσβεστικό σώμα για να τους βοηθήσω, πρέπει να το καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, και σήμερα δεν ισχύει αυτό, και να συνεργάζεται κατάλληλα. Δεν προσπαθώ να ρίξω κατηγορία. Θέλω να δείξω το κενό που υπάρχει σε απλά πράγματα. Δεν έχουμε φτιάξει προγράμματα κατάρτισης που να επιτρέπουν τη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας, που να επιτρέπουν την κοινή αντίληψη σε ένα ελάχιστο επίπεδο για το φαινόμενο, που θα δώσουν τι. Θα δώσουν αυτό που χρειαζόμαστε συνολικά, ευελιξία του μηχανισμού απέναντι σε ένα φαινόμενο που εξελίσσεται στον χώρο και τον χρόνο δυναμικά και μας απειλεί πολύ διαφορετικά τώρα από ό,τι θα μας απειλήσει το επόμενο μισάωρο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά. Προτάσεις είχε κάνει και η Επιτροπή με τον κύριο Ψαλτόπουλο. Τρεις επιτροπές έχουν κάνει και πριν, και το 1993 και το 1998. Δεν υπήρξε πολιτική βούληση να τις εφαρμόσει. Θα σας πω γι' αυτό. Επομένως, το ζήτημα είναι πολιτικό. Δεν είναι στο τέλος απλό ζήτημα καλλιέργειας ή κάποιων επιστημόνων. Αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα εφαρμοζόταν. Γιατί δεν υπήρξε πολιτική βούληση, ενώ υπήρχε έκθεση που έλεγε όλα τα προληπτικά μέτρα, όλα αυτά που είπατε εσείς, ότι δεν είναι ζήτημα μέσων κλπ. Και δεν εφαρμόστηκε τίποτα από όλα αυτά. Ο ίδιος ο κ. Ξανθόπουλος λέει: ό,τι κάναμε, κάνουμε και τώρα. Δηλαδή δεν εισακούστηκε καθόλου η Επιτροπή. Αυτό δεν είναι πολιτικό. Καταρχήν, πράγμα. Από σεβασμό στα μέλη αυτής της Επιτροπής, θα έλεγα ότι αν θέλετε πραγματικά να ακούσετε όχι μόνο τις προτάσεις τους, αλλά και το πνεύμα, το γενικότερο της προσέγγισής τους, θα μπορούσατε να έρθετε σε επαφή με τα συγκεκριμένα μέλη της Επιτροπής και να σας εξηγήσουν ακριβώς όχι μόνο ποια ήταν, γιατί τα είδατε γραμμένα, τα μέτρα και οι προτάσεις, τα προτινόμενα, αλλά και το πνεύμα, η συνολική προσέγγιση. Η έκθεση, επαναλαμβάνω, παραδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου 19 σε όλα τα κόμματα. Αν αναρωτιέστε γιατί δεν υιοθετήθηκαν, δεν υιοθετήθηκαν αυτές οι προτάσεις, σας λέω ότι έχω και εγώ την ίδια απορία. Και δεν είναι ρητορικό το σχήμα. Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω, πάλι σας το ξαναλέω, τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων, γιατί κοιτάξτε, σας ξαναλέω ότι κάνουμε και αυτοκριτική ως επιστήμονες. Δεν θέλω υπεροπτικά να πω ότι κανείς από τους πολιτικούς μας δεν έχει καταλάβει το πρόβλημα. Αλλά σας ξαναλέω, κάποιοι έχουν και πολιτική ευθύνη όμως. Πρέπει όμως και εμείς ως πολίτες, αν ενημερωθούμε, να καταλάβουμε τη διαφορά της δυσκολίας μεταξύ αυτού που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα για την επόμενη μέρα και αυτού που μπορεί να εφαρμοστεί τώρα και να δώσει αποτελέσματα σε 3 ή σε 5 χρόνια. Να πάμε τώρα στο επί του πρακτέου από εδώ και πέρα. Η κυβέρνηση σκοπεύει να αναθέσει τόσο τα αντικειμενικά έργα, όσο και την αναβάση όπου χρειαστεί ή και τη φύλαξη του δάσους, σε ιδιωτικές εταιρείες. Πόσο σωστή είναι αυτή η απόφαση, και αυτό το ρωτάω σε συνδυασμό με την απόφαση της να πάρει από το δασαρχείο τη δασοπροστασία και να την δώσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η όποια απαξίωση της δασικής υπηρεσίας δεν μοιάζει να είναι μια καλή αρχή σε μια τέτοια συζήτηση. Από τη δασική υπηρεσία όλοι έχουμε διδαχθεί, όλοι έχουμε παραδειγματιστεί, έχει προσφέρει τόσα πολλά στην πατρίδα μας και μπορεί να προσφέρει ακόμα περισσότερα. Δεν λέει κανείς ότι και σε αυτή την υπηρεσία γίνονται όλα τέλεια, όμως σε καμιά περίπτωση η διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων δεν μπορεί να γίνει απουσία της δασικής υπηρεσίας. Νομίζω ότι χρειάζεται, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε μία συζήτηση που θα οδηγήσει στη σύνθεση, σεβόμενη και την ιστορία και την προσφορά ανθρώπων και υπηρεσιών. Και ξέρετε, στους ανθρώπους πρέπει να υπάρχουν και οι εθελοντές. Ακόμα
και που πρέπει κάποιος να τους εκπαιδεύσει, να τους ενσωματώσει στους μηχανισμούς πρόσληψης. Τη στιγμή μάλιστα που ήδη προσφέρονται οι κάτοικοι της περιοχής, πολλοί από τους οποίους είναι και ρητινοκαλλιεργητές. Mm-hmm. Και οι οποίοι ρητινοκαλλιεργητές παραδοσιακά χρόνια τώρα βοηθούν στην προστασία του δάσους, γιατί το καθαρίζουν, το φροντίζουν. Ναι, βεβαίως. Οι παραδασόβιοι πληθυσμοί, αν ουσιαστικά παραμείνουν μέσα στο δάσος, προστατεύουν το δάσος. Αν το κλείσουμε το δάσος, δεν το προστατεύουμε, και αν θεωρούμε ότι για λίγες μέρες ή βραχυπρόθεσμα μπορούμε να αποφύγουμε δύο ή τρεις πυρκαγιές, δύο ή τρία περιστατικά, μέσω μακροπρόθεσμα σίγουρα χάνουμε. Άρα αν θέλουμε πραγματικά με όρους διαχείρισης και στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης να λέμε ότι προστατεύουμε και θέλουμε να προστατεύσουμε για τα πολλά επόμενα χρόνια και για τους απογόνους μας, για τις επόμενες γενιές το δάσος, οφείλουμε τις πολιτικές που θα επιλέξουμε να τις προσαρμόσουμε με έναν τέτοιο τρόπο που να διδάσκονται και να το δείχνουν αυτό από το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Δηλαδή να έχουν τους επαγγελματίες, τους υλοτόμους, τους μελισσοκόμους, τους ρητινοκαλλιεργητές μέσα στο δάσος, γιατί αυτοί είναι που τελικά το προστατεύουν, όχι μόνο επειδή το καθαρίζουν, όχι μόνο επειδή έχουν συμφέρον οικονομικό το δάσος να μην καεί, αλλά και επειδή κινούνται μέσα σε αυτό, το αγαπούν, το γνωρίζουν, με ό,τι προεκτάσεις μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Και οι εθελοντές, γιατί με αυτές τις πυρκαγιές και σε κάθε πυρκαγιές, φαίνεται ότι πολλοί κόσμος είναι διατεθειμένος να μείνει και να προσφέρει στην καταπολέμηση. Σε κίνδυνο τη ζωή του μερικές φορές. Δεν είναι τυχαίο ότι είχαμε θύμα εθελοντή πυροσβέστη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τελευταία στιγμή. Προφανώς, αυτό είπα. Μέσα σε ένα οργανωμένο σχέδιο. Όπως είπαμε και στην αρχή, το να ακούσει κάποιος τη λέξη εθελοντής και να νομίζει ότι ο εθελοντής είναι κάποιος που δεν έχει τον κατάλληλο ηματισμό, καθόλου εκπαίδευση και έτσι, μόνο διάθεση για προσφορά. Έτσι. Άρα χρειάζεται. Εκπαίδευση και. Ακριβώς. Δηλαδή, άρα χρειάζονται και χρήματα, να δώσει το κράτος χρήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν απλές φράσεις που εξηγούν το φαινόμενο. Μερικές φορές οι λύσεις δεν είναι προφανείς, δεν είναι εντυπωσιακές, δεν είναι δημοφιλείς, δεν είναι εύκολες. Μπορεί μια κυβέρνηση, κάποιος φωτισμένος ή κάποια φωτισμένη πολιτική να θελήσουν πραγματικά να τα ακούσουν και να τα εφαρμόσουν και να ξεκινήσουν κάτι που θα δώσει αποτελέσματα ακόμη και μετά το θάνατό τους. Όμως σας ξαναλέω ότι αν εμείς οι άνθρωποι, οι πολίτες, τα πρόσωπα μέσα στις υπηρεσίες δεν είμαστε έτοιμοι με την ελάχιστη εξωστρέφεια να συνθέσουμε διαφωνώντας και να μιλήσουμε με βάση τα χαρακτηριστικά του φαινομένου, τότε ακόμη και κάτι τέτοιο ή όποια καλή πρόθεση κάποιου πολιτικού μπορεί να αποτύχει. Αλλά για να γίνει αυτό, ναι, θα πρέπει να φαίνεται στους πολίτες ότι υπάρχει και μια πολιτεία η οποία έχει τα αυτιά της ανοιχτά, η οποία θέλει να λυστεί το πρόβλημα. Ας πούμε και άλλες δύο λέξεις που δεν έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Ναι. Αντιπυρικό σχέδιο. Αντιπυρικό σχέδιο, πρέπει. Η όποια συζήτηση, ο όποιος προβληματισμός, εάν γίνει με βάση τα ευρήματα ενός αντιπυρικού σχεδίου, με βάση την ανάλυση της απειλής στο πλαίσιο ενός αντιπυρικού σχεδίου, πραγματικά πάλι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ μια περιοχή. Γενικές λύσεις υπάρχουν, γενικές αρχές υπάρχουν για τη διαχείριση της βλάστησης, για την προετοιμασία ενός σπιτιού, αλλά από την άλλη μεριά μπορεί σε τοπικό επίπεδο να χρειάζεται να ακολουθήσεις πολύ διαφορετικούς δρόμους έτσι ώστε να φτάσεις σε αυτό που λέμε ανθεκτικό τοπίο. Αυτό δηλαδή, είναι τα σχέδια που λέτε. Αλλιώς θα κινηθείς σε έναν οικισμό της Ηπείρου, αλλιώς θα κινηθείς σε μερικούς οικισμούς ενός νησιού των Κυκλάδων και αλλιώς στη Μάνη, αλλιώς στην Κρήτη, αλλιώς στο Ανατολικό Αιγαίο. Γιατί θεωρείτε ότι ένα τέτοιο σχέδιο αντιπυρικό. Δεν είναι ένα. Το κατάλαβα. Ένα τέτοιο σχέδιο αντιπυρικό τόσα χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί από καμία κυβέρνηση. Δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Δεν ξέρω γιατί. Λέω όμως τι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Φωνή της λογικής, η οποία δεν φαίνεται να γίνεται. Δεν εισακούεται. Για ποιο λόγο. Χρειάζεται. Έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Και πάλι δεν θα τα λύσουμε όλα με αυτό. Με το να εκτιμήσουμε την απειλή, να προβληματιστούμε, να δούμε περίπου πώς θα μας απειλήσει μια δασική πυρκαγιά με αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες, σε αυτό το ανάγλυφο, με αυτή τη βλάστηση, θα μας βοηθήσει, αλλά δεν θα μας λύσει μαγικά το πρόβλημα από τη μία μέρα στην άλλη. Όμως θα μας κάνει κάτι άλλο. Θα μας κάνει να ξέρουμε τι είναι αυτό που αντικειμενικά δεν γίνεται και τι είναι αυτό που μπορούμε να προσπαθήσουμε, ακόμη και αν χάνουμε. Υπάρχει ένα βαθύτερο πολιτικό πρόβλημα, το οποίο οποιοδήποτε ειδικό δεν μπορεί να το προσπεράσει. Είναι αδύνατο. Διότι οι τελικές λύσεις θα δοθούν από την κυβέρνηση και από εσάς.
ούτε από μένα, ούτε από τους εθελοντές, ούτε από τους επιστήμονες. Αν θα το κάνει δεκτό μια κυβέρνηση, θα το κάνει, ας πούμε, το σχέδιο πυρασφάλισης. Το είχαν στο συρτάρι τους από την προηγούμενη επιτροπή, με τον κύριο Ξανθόπουλο, το άφησαν στο συρτάρι τους. Αδιαφορήσανε. Δεν σας μιλάω για κάτι που αναφέρεται μόνο στο επίπεδο του στρατηγικού σχεδιασμού, γενικών μέτρων. Σας μιλάω για κάτι που θα επιτρέψει τοπικά την ανάλυση της απειλής. Προσπάθησα να το αποφύγω στην σημερινή συζήτηση, γιατί το έχω δώσει ως παράδειγμα αρκετές φορές πρόσφατα, αλλά μάλλον χρειάζεται να το ξαναχρησιμοποιήσω για τη διευκόλυνση της συζήτησής μας και της κατανόησης εκ μέρους των συμπολιτών μας αυτού που κουβεντιάζουμε. Το αν θα αντέξει το σπίτι σας ένα σεισμό 6 ή 6,5 ρίχτερ δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής απόφασης τωρινής. Είναι το αποτέλεσμα του αντισεισμικού σχεδιασμού, το οποίο ήρθε ως όφελος στην κοινωνία επειδή ακούσαμε τι μας είπαν οι γεωλόγοι, οι σεισμολόγοι και επειδή οι μηχανικοί συνεργάστηκαν με αυτούς. Κάτι αντίστοιχο δεν κάνουμε στην Ελλάδα και πρέπει να το ξεκινήσουμε άμεσα. Εάν δεν τοποθετηθούμε απέναντι στο φαινόμενο σεβόμενοι τα χαρακτηριστικά του, θα χάνουμε διαρκώς. Και το θα χάνουμε δυστυχώς με τις δασικές πυρκαγιές είναι πολλές φορές σημαίνει άσχημα πράγματα. Σημαίνει τραυματισμούς, σημαίνει θανάτους, δεν σημαίνει μόνο καταστροφές. Όμως επειδή δεν θέλω να κλείσουμε κινδυνολογώντας, ούτε αφήνοντας μία έτσι άσχημη αίσθηση στους συμπολίτες μας, θα μου επιτρέψετε να δώσω έναν έτσι θετικό όσο μπορώ τόνο στον επίλογο της συζήτησης, λέγοντας ότι αν προσπαθήσουμε να συζητήσουμε οριζόντια τα στελέχη των υπηρεσιών, δεν θα καταφέρουμε μαγικά την επόμενη αντιπυρική να είμαστε έτοιμοι, όμως θα κάνουμε κάτι που πραγματικά θα έχει συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της όποιας πλανητικής κλιματικής κρίσης ή αλλαγής. Υπάρχει χώρος να κουβεντιάσουμε και επιτρέψτε μου κάτι που μπορεί να σας φανεί αιρετικό ή ανορθόδοξο. Υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούμε ακόμη κι αν κάποιος προέρχεται από τη λαϊκή δεξιά και κάποιος άλλος προέρχεται από τον αριστερό χώρο. Ας το προσπαθήσουμε. Είναι καλό για τα παιδιά μας. Με κάτι τέτοιο θα ήθελα να κλείσουμε.